Κύριε βουλευτές, αυτή η Βουλή πρέπει να πετύχει κάτι που στη μεταπολιτευτική μας δημοκρατία φαίνονταν σχεδόν ακατόρθωτο. Αυτό το κάτι είναι λοιπόν να ολοκληρώσει τη θητεία της. Και στη διάρκεια αυτή της θητείας της πρέπει να συμβεί κάτι ως ιστορικό αιτούμενο. Αυτό είναι αυτή η Βουλή να επικυρώσει την απαλλαγή από την κηδεμονία και την επιτροπή των δανειστών. Enough is enough, που θα έλεγαν και κάποιοι από τους δανειστές. Ακούγεται εύκολο. Είναι? Όχι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο. Ο ελληνικός λαός στις πρόσφατες εκλογές, κατά τη γνώμη μου, δέχθηκε ότι υπάρχει ακόμα ανηφόρα. Το γνωρίζει πολύ καλά. Παρότι ο λαός είναι κουρασμένος, είναι αποκαμωμένος, θα έλεγα, και είναι και απεσιόδοξος. Τι δεν θέλει ο ελληνικός λαός? Δεν θέλει να δει τη συνέχεια θυσιών χωρίς προοπτική. Δεν θέλει να δει θυσίες με άνηση και άδικη κατανομή. Δεν θέλει να δει τη συνέχιση μιας ύβρεως, η οποία είναι η εξής. Μέσα στην κρίση κάποιοι, αντί να χάνουν και να περιθωριοποιούνται, να κερδίζουν. Πρέπει να συμβάλλουν και αυτοί για την κρίση. Και εδώ είναι το θέμα το εξής. Ότι ο φορέας αυτός αλληλεγγύης, που λέμε ο ανεξάρτητος, θα συγκεντρώσει και ιδιωτικά κεφάλαια. Είναι ένα ερώτημα αυτό. Θα συγκεντρώσει ιδιωτικά κεφάλαια? Πότε επιτέλους θα γίνει αυτό? Η συμφωνία, κύριοι βουλευτές, είναι μια τελευταία ευκαιρία. Αλλά μπορεί κάποιος να συντεριάσει αυτά που είπα προηγουμένως με τα σφιχτικά πλαίσια αυτής της συμφωνίας? Διότι κάποια στιγμή αυτό μοιάζει με τετραγωνισμό του κύκλου. Πρέπει να γίνει αυτό. Είναι αυτό που λέει ο λαός, εδώ σε θέλω κάμπουρα να περπατάς στα κάρβουνα. Αυτό είναι. Κατά τη γνώμη μου την προσωπική, την οποία έχω εκθέσει, η συμφωνία, και μακάρι να εκπλαγώ ευχάριστα, δεν μπορεί να αντικατασταθεί στο σύνολό της με ισοδύναμα. Πρέπει να βάλουμε κάποιες προτεραιότητες. Κάποιες προτεραιότητες. Το ασφαλιστικό, το εργασιακό, το αγροτικό, τα κόκκινα δάνεια. Ποιες θα είναι οι προτάσεις της αντιπολίτευσης αυτό? Δεν θα έχει προτάσεις. Θα το βάλει ως στοιχείο ανταγωνισμού στην κούρσα της διαδοχής? Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Και τώρα να πω κάτι. Συμφωνώ με τα ισοδύναμα που προσθέτει ο Υπουργός Πολιτισμού, παρότι είναι τραυματικό. Θα μπορούσαν αυτά τα κεφάλαια να χρησιμοποιηθούν για τον πολιτισμό. Είναι ανάγκη ο πολιτισμός σε αυτή τη φάση, όχι μόνο ως παρηγορία στην κρίση, αλλά και ως στοιχείο της λαϊκής και εθνικής αυτοσυνείδησης. Αλλά τι να κάνουμε, είμαστε σε αυτή τη φάση που πρέπει να αντλήσουμε από εκεί χρήματα για άλλο σκόπο. Και τώρα σε κάτι πιο πεζό. Προέχει η αξιολόγηση και ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Το είπε ο Υπουργός Οικονομικών, παρά το γεγονός ότι διέγνωσε ένα άγχος στον Υπουργό Οικονομικών για το ακριβές πρόσημο που θα έχουν οι πρωτοβουλίες του. Δικαιολογημένο το άγχος, διότι στην ιστορία, ακόμη και της αριστεράς, πολλοί, μερικοί διαπραγματευτές χρησιμοποιήθηκαν ως εξελαστήρια θύματα. Όμως, όπως είπα και συμφωνώ, τα πάντα και όλοι μας θα κρυθούμε από το αποτέλεσμα. Όλοι μας. Και όταν λέω όλοι μας, ή θα σωθούμε ή θα χαθούμε, αν το πω έτσι δραματικά, δεν αφορά μόνο το ΣΥΡΙΖΑ. Αφορά όλο το πολιτικό σύστημα πέραν της γνωστής εξαίρεσης. Όλο το πολιτικό σύστημα. Αυτό είναι ένα ιστορικό δίδαγμα και αίτημα. Τώρα, θα ήθελα να πω τη γνώμη μου, επειδή είχα και εγώ μια συμμετοχή, αν θέλετε, μέσα από τον τομέα τον οποίο υπηρετούσα στην προηγούμενη Βουλή, σε διεθνείς συναντήσεις, κοινοβουλευτικές. Είναι καλό το άνοιγμα και η αναζήτηση στηριγμάτων, είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες είτε αλλού. Αλλά κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τελικά το θέμα θα κριθεί μέσα στο σκληρό πυρήνα της Ευρωζώνης. Μέχρι να αλλάξει αυτό, δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ό,τι είναι να συμβεί, θα συμβεί μέσα εκεί. Τώρα, κατά τη γνώμη μου, και ο ελληνικός λαός το έχει καταλάβει, και δεν πρέπει να παρερμηνεύσουμε το νόημα της ψήφου του. Μας έδωσε μια ψήφο επειδή διέγνωσε μια γνησιότητα στην προσπάθεια και επειδή ήταν νωρίς να ξεχάσει τα λάθη του παλιού πολιτικού συστήματος που οδήγησαν ως εδώ την χώρα. Χρειάζεται όμως δράση ριζοσπαστική, παράτολμη, διότι φτάσαμε στον παραλογισμό κάποιοι να λένε να μην χρησιμοποιούμε κάρτα, λέγει, να μην δουν τα προσωπικά μας δεδομένα. Δεν γίνεται να προχωρήσουμε έτσι.
Και κάτι άλλο. Νομίζω ότι πρέπει να πείσουμε ότι δεν είμαστε διαχειριστές μιας μιζέριας, αλλά φορείς υπέρβασης και αλλαγής. Πρέπει να... Η πολιτική με ήττα και με όμικρον γιώτα έχει πληγεί σοβαρά. Πρέπει να την ξαναστήσουμε στα πόδια της. Πρέπει να δείξουμε κυρίως στην νεολαία ότι τα κόμματα δεν είναι φορείς νομής και αναδιανομής εξουσίας σε αυτονόμηση από την κοινωνία. Αλλιώς νομίζω ότι δεν έχουμε μεγάλες πιθανότητες να εμπνεύσουμε στο λαό ένα καινούριο όραμα. Και κάτι άλλο. Ο συνδικαλισμός, όχι κρατικός όπως ήταν παλιά, ή συνδιαχειριστής ή συγκυβερνών όπως έγινε αργότερα, αλλά ως φορέας έκφρασης συλλογικών συμφερόντων και διεκδίκησης. Και κάτι άλλο. Θέλω να πω το εξής. Έχω ένα λεπτό λίγο. Που δεν υπόθηκε νομίζω μέχρι τώρα σε αυτή την αίθουσα. Η χρεοκοπία δεν είναι έννοια ηθικά φορτισμένη. Ο χρεοκοπημένος δεν είναι ηθικά ανάξιος. Όπως στη ζωή των λαών, όπως και των ατόμων, από τραγικά λαθεμένες πρακτικές κάποια στιγμή χρεοκοπείς. Εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα. Τα μαθήματα γίνονται, τα παθήματα μάλλον, γίνονται μαθήματα και πας μπροστά. Όχι μπρος κρεμός και πίσω ρέμα. Μπροστά, γιατί δεν υπάρχει άλλη επιλογή.